νέστο νεόνο. Εις πάσαν την γην εξήρθεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Δύο Θεό πρεπόσε δογματισας, στην φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα. Πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεον. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσα δόξα. Ελέησον ημάς ο Θεός εν το μέγερο σου το μεθάσιο πάψον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Θεοκλήτου και πάσιν της το ημών αδερφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλου του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, και τον δούλο σου των μελών του Συλλόγου Φίλων του Αγίου Όρους και των Μονών της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Κύριε δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ τη ζωή και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον τον πλακούντα τούτων και του πλακούντα τούτου, όν οι δούλου σου προετοίμασαν και προέθηκαν ει τιμή και μνήμη του Εναγή Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρία του Ουρανοφάντρου και Μεγάλου. Αγίασον του μεταλαμβάνοντα εξ αυτού και χάρη σε αυτή, υγεία ψυχή και σώματο, κατεύθυνον προ το συμφέρον και τα ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών. Πλήθυνον να αγαθεί στη ζωή αυτών, παράσχου δε αυτής και παντί το κόσμο το αρχόμενο έτος σωτήριον και ειρηνικών. Πρεσβείες της Περαγίας Δεσποίνης ημών του Θεοτόκου και του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου των Ανοφάντρων του Μεγάλου και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή προκοπή και ευλογία και από τον σεβασμιότατό μας, ο οποίος είναι άρρωστος βέβαια και οι μέρες είναι δύσκολες και ο καιρός μας είναι δύσκολος. Έχετε πολλές ευχές για την πρόοδο του Συλλόγου, βέβαια και είναι και νομίζω ότι είναι και νουνός σας, γιατί σύλλογος άλλος φίλων Αγίου Όρους και να είναι και μονών της Μητροπόλεως είναι μόνο ο μοναδικός που είστε νομίζω, δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό σας έχει βαφτίσει ο σεβασμιότατος. Και το όνομα το έχει δώσει Άγιος Πορφύριος. Άγιος Παΐσιος. Άγιος Παΐσιος. Πορφύριος Στέλλα. Πορφύριος Στέλλα. Συγγνώμη. Ωραία. Εδώ είναι τα μέλη του Συλλόγου. Καλή δύναμη. Ο πρόεδρος θα μας πει τι θα μας πει. Θέλω να σας ευχηθώ, ακούγουμε, θέλω να σας ευχηθώ σε όλους, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά, ευλογημένη, με υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω
για την προσέλευση, γιατί οι συνθήκες έξω, όπως βλέπετε, είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε χιόνι, έχουμε τουλάχιστον μείον 10 έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εκ μέρους του ΔΣ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γέροντα Ιαννίκιο για την τιμή που μας έκανε να συνδιοργανώσουμε μαζί αυτή την εκδήλωση και να έχουμε κοντά μας έναν πολύ καλό ομιλητή, τον κύριο Παπαθανασίου τον Αθανάσιο, που έχει κάνει ένα ταξίδι από την Αθήνα, πολύ μεγάλο. Μίλησε προχθές στην πόλη της Πτολεμαΐδας, η οποία από ό,τι έμαθα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση, αλλά τότε είχε αρχίσει να χιονίζει και δεν το είχε στρώσει μάλλον και δεν είχε τόσο κρύο. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε δράσεις του Συλλόγου. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου σε κάποια δημοσιεύματα στον τύπο. Δεν είναι εξάλλου, δεν είμαι αρμόδιος για να πω τα της Εκκλησίας, ούτε έχω νομιμοποιηθεί από τον Σύλλογο, από το ΔΣ, να μπορώ να πω κάτι. Αυτά είναι αρμόδιοι να απαντήσουν άλλοι ποιοι είναι, που είναι ιερείς και ξέρουν καλύτερα από μένα να μιλήσουν και να πούνε αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι θέλω να εκφράσω προσωπικά, εγώ σαν άτομο, σαν Δημήτρης, τη μεγάλη μου πικρία από ανθρώπους που τιμάνε το Ράσο να τα βάζουμε ένα σύλλογο χωρίς να ξέρουν αυτός ο σύλλογος τι πρεσβεύει και τι κάνει. Εμείς δεν έχουμε προσδιοριστεί ποτέ σαν αγιορείτες. Είμαστε φίλο αγιορείτες. Οι αγιορείτες είναι στο Άγιον Όρος και προσεύχονται για μας. Όποιος πιάνει το στόμα, στο στόμα του τη λέξη αγιορείτες και πει τη λέξη αγιορείτες, πρέπει να είναι πολύ, να ξέρει πολύ καλά τι λέει. Εμείς είμαστε φίλοι του Αγίου Όρους. Δεν είμαστε αγιορείτες. Γιατί κάποιοι λένε εσύ είσαι αγιορείτες, εσύ είσαι αγιορείτες. Δεν είμαστε καθόλου αγιορείτες. Είμαστε φίλοι. Όπως είμαστε και φίλοι εδώ των τοπικών μονών και πάντα θα λειτουργούμε κάτω από τις εντολές, όχι από τις εντολές, να είναι λάθος λέξη, κάτω από, το Σεβασμιότατο, ό,τι μας πει ο Σεβασμιότατος και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Εμείς δεν λειτουργούμε μόνοι μας, πάντα παίρνουμε την ευλογία του και πάντα με την ευχή του. Τίποτα δεν κάνουμε μόνοι μας. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Να μην πω άλλα πράγματα, δεν θέλω, γιατί ειλικρινά είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος από χθες και τα παιδιά εδώ από το Σύλλογο που βρεθήκαμε και συζητήσαμε. Δεν πειράζει όμως, η ομιλία θα μας, η πνευματική του κύριου Θανάση θα μας ανεβάσει και θα μας περάσουν όλα. Ευχαριστώ και πάλι. Ναι, να σας πω λίγο και καλό που μου το θύμισε, είμαι λίγο συγχυσμένος γι' αυτό. να σας πω λίγο τις δράσεις του Συλλόγου. Η πρώτη δράση που θα κάνουμε θα είναι, η πρώτη εκδρομή που θα κάνουμε θα είναι στο Άγιον Όρος, θα είναι 1, 2, 3 Μαρτίου. Θα είναι η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα επισκεφτούμε δύο μονές, τη Μονή Βατοπεδίου και τη Μονή Ξενοφόντος. Αν είναι καλός ο καιρός, θα πάμε στα αγαπημένα μας καψοκαλύβια. Αν όχι, τη δεύτερη μέρα θα μείνουμε, θα φιλοξενηθούμε στη Μονή Ξενοφόντος. Η επόμενη δράση μας, τη συζητάμε εδώ με τα παιδιά του Συλλόγου, με το ΔΣ, είναι να πάμε σε δύο μοναστήρια εδώ να επισκεφτούμε, στην Θεσσαλονίκη, στο Χορτιάτι, σε ένα γυναικείο μοναστήρι, και στο γυρισμό να πάμε στη Βέρεια, στην Παναγία τη Δοβρά. Αυτά όλα θα τα μάθετε στην πορεία από τα site, από τη σελίδα του Συλλόγου μας και από τις επαφές που θα έχουμε με τα μέλη του Συλλόγου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το λόγο έχει πάρει. Ναι, αγαπητοί φίλοι του Αγίου Όρους και των Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, που έχετε όνομα, δυστυχώς το συγκρότημα που κλείσαμε αποκλείστηκε και δεν μπόρεσε να έρθει στο χορό τον οποίο θέλουν κάποιοι να διοργανώσουν. Η μέρα ίσως είναι ατυχής, όντως, για κάποιους. Αλλά νομίζω ότι το να ευλογήσουμε μία βασιλόπιτα, η οποία παρεπιπτόντως είναι νηστίσιμη από ό,τι ετοιμάσαμε, και επειδή είναι και Σάββατο κιόλας και τρώγεται λάδι, γι' αυτό το λόγο. Και επειδή τα παιδιά από το Σύλλογο με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: Πρεπάτερ, θα έρθεις να μιλήσεις τη βασιλόπιτα. Λέω: Να μιλήσω, αλλά εκείνη τη μέρα θα έχουμε εδώ πέρα φιλοξενούμενο έναν ομιλητή, ο οποίος αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε.
Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία και ξεκινήσαμε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου να διοργανώσουμε, να συνδιοργανώσουμε αυτή την κοπή βασιλόπιτας, η οποία έχει πολύ πνευματικό περιεχόμενο, με την ομιλία την οποία θα περιμένουμε τον κύριο Παπαθανασίου. Εγώ εδώ λοιπόν σήμερα εδώ πέρα, αγαπητέ Πατέρ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, αγαπητό Προεδρείο, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας, συγγνώμη, είμαι και εγώ ζαλισμένος από το πήγαινε ένα στα χιόνια. Λοιπόν, σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά, εγώ προσωπικά ειλικρινά το λέω μέσα από την καρδιά μου, να υποδέχομαι εδώ στη Φλόρινα τον αγαπητό Αθανάσιο Παπαθανασίου, που θα εξομολογητικά θα σας τον παρουσιάσω, γιατί όταν το 2008, μετά από παρόντες του Σεβασμιωτάτου, μόλις χειροτονήθηκα, με είπε τώρα θα δώσει για θεολογική, τελείωσε στην αρχαιολογία, τώρα θα δώσει για θεολογία. Λέω Σεβασμιωτάτε, εντάξει, πήγα, έδωσα σαν διάκοση τότε θεολογία, το 2004 τέλειωσε όλα τα μαθήματα, τότε ο περίφημος νόμος Γιαννάκου Κουτσίκου μας έφερε πρώτο πυλώνο ότι ξέρεις σας διαγράφημα αν δεν πάρετε πτυχίο, οπότε με παίρνουν τηλέφωνο κάποια στιγμή από τη θεολογική, πρέπει να δώσεις. Λέω μια εργασία, έχω την ξέχασα, να τη δώσω. Πήρε και εγώ ένα θέμα, επειδή τότε πηγαίναμε στην Αλβανία για τα κατηχητικά που μας έφερε ο Σεβασμιωτάτος να πηγαίνουμε. Λέω ποιμαντική της Εκκλησίας στους Αλλοδαπούς. Τι να βρω τώρα εγώ για περιεχόμενο και τι θα γράψω, άντε, τι να βάλω, τι να κάνω. Και πάω στον περιβόλι της Παναγίας και πέφτει στα χέρια με ένα βιβλιαράκι, το οποίο έλεγε ο Θεός μου Αλλοδαπός. Εκεί γνώρισα τον Θανάση Παπαθανασίου. Τρελάθηκα. Και η εργασία μου όλη ήταν επαρμένη μέσα από η βιβλιογραφία που είχα, ήταν επαρμένη όλη μέσα από τα βιβλία του Θανάση Παπαθανασίου. Ο Θεός μου Αλλοδαπός, στη συνέχεια εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται, εκείνο που λάτρεψα με την ψυχή στα πόδια, σας λέω τίτλους οι οποίοι είναι τόσο δυνατοί και τόσο περιεχόμενο βαθύ θεολογικό έχουν τα βιβλία αυτά. Βέβαια εκείνο με το οποίο δεν έχω καμία σχέση γιατί δεν το διάβασα ακόμη είναι η ρήξη με το μηδέν που είναι πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο. Κύριε Παπαθανασίου μπορείτε να δείτε τώρα που λέμε και σας ελάτε περάστε. Και φυσικά και ένα ακόμη το οποίο είναι και εκείνο βαρύ για μένα προσωπικά μιλάω, γιατί σας λέω εξομολογητικά μιλάω, είναι πρόεδρος του περιοδικού Σύναξη. Τώρα τι να σας πω, ότι το έχω διαβάσει, τόσο βαρύ είναι και τόσο επιστημονικό θεολογικό περιεχόμενο έχει το περιοδικό Σύναξη, το οποίο βγαίνει από το 95, από το 82, συγγνώμη Πατέρ Χρήστο, συγγνώμη, από το 82, που επειδή δεν έχει και εικόνες μέσα να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω διαβάσει όλο, καμία φορά. Κάποια πάρα πολύ στάνταρ ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία διαβάσαμε, αλλά είναι ένα πολύ περιοδικό, ένα πάρα πολύ φοβερό περιοδικό με πάρα πολύ ωραία αφιερώματα που αποκαλύπτει αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε απορία μέσα στην Εκκλησία μας, για ποιο λόγο γίνονται και πώς μπορούμε να πορευθούμε με τα θέματα αυτά μέσα στην Εκκλησία μας. Αγαπητέ Αθανάση Παπαθανασίου, καλώς ήρθες στη Φλόρινα και να πούμε ότι είναι γέννημα θρέμα των Αθηνών, είναι παντρεμένος, είναι εδώ και η σύζυγός του και το παιδί του Αλέξανδρος και η σύζυγός του η Ελένη και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή περιδιάβαση για την οποία επειδή ξεκινήσαμε να το φέρουμε τον Πάτερ Χρήστο τον Καρφουλίδη που βρίσκεται εδώ μαζί μας από την Τολεμαΐδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να το φέρουμε εδώ και λέει βρε θα έχει χιόνια, με έπαιρνε τηλέφωνο, πήγαινα από εκεί από το μαγαζί του, θα έχει χιόνια, πού θα πάτε. Λέω θα πάμε στην Αχρίδα, τελείωσε. Και πήγαμε στην Αχρίδα και δεν είχε χιόνια. Εκεί πέρα ήρθαν τα πράγματα πολύ καθαρά, θα πάμε αύριο στην Πρέσπα πρώτο Θεός και έτσι θα κλείσουν λοιπόν ουσιαστικά την περιδιάβασή του στην περιοχή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν Αθανάση Παπαθανασίου και θα σας ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω έτσι εξομολογητικά ότι από το 1982 που εκδίδεται ανελιπώς η Σύναξη 4 φορές το χρόνο, εγώ είμαι αρχισυντάκτης της τα τελευταία 26-27 χρόνια. Πολλές φορές έχουμε κάνει τη σκέψη να εκδίδεται και στα αγγλικά, γιατί μας διαβάζουν έτσι και στο εξωτερικό όσοι μπορούν στα ελληνικά, αλλά είναι η πρώτη φορά, Πάτερ, που σκέφτηκα να την κάνω εικονογραφημένο περιοδικό. Έτσι. Θα το δούμε. Δεν είναι υπόσχεση, είναι λογισμός που λένε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους και Ιερών Μονών της Φλωρίνας, να ευχαριστήσω την Μονή Κινήσεως Θεοτόκου και ιδιαίτερα τον ακούραστο πατέρα Ιωαννίκιο για την πρόσκληση αυτή, που μας δίνει δύο πολύτιμες ευκαιρίες. Η μία πολύτιμη ευκαιρία είναι να συναντηθούμε. Να συναντήσουμε από κοντά ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε με διάφορες ευκαιρίες από μακριά και να κάνουμε νέους φίλους. Είναι σπουδαίο δώρο αυτό. Και είναι και η πολύτιμη ευκαιρία να γιορτάσουμε την μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων εδώ στον τόπο σας. Για την γιορτή αυτή των Θεοφανίων θέλω 2-3 σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας, να καταθέσω 2-3 προβληματισμούς που έχω στην καρδιά μου, με βασικό άξονα το εξής. Την σκέψη ότι αν δούμε το περιεχόμενο της γιορτής αυτής, θα δούμε ότι είναι ηλικιώδες. Είναι πολύ βαθύ περιεχόμενο, έχει εξαιρετικά νοήματα, αλλά έχω έτσι τον προβληματισμό ότι συχνά την αναποδογυρίζουμε την γιορτή αυτή, υπό την έννοια ότι την γιορτάζουμε σαν να έχουμε βαλθεί να την γιορτάσουμε με εντελώς αντίθετο τρόπο από αυτό που μας ζητάει η ίδια η γιορτή. Το αναποδογύρισμα είναι η έκφραση που μου έρχεται στο νου. Δηλαδή, την ημέρα των Θεοφανίων ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για κάτι που μας φαίνεται ως ιερό, εντός εισαγωγικών, αντικείμενο, αλλά δεν ξέρω αν προβληματιζόμαστε στο τι μας λέει αυτή η πολύ σημαντική πράξη του Αγιασμού, τι μας ζητάει. Μας ζητάει έναν τρόπο ζωής, πάνω απ' όλα μία στάση ζωής. Και δεν ξέρω αν τη στιγμή που προσερχόμαστε σε αυτό που ονόμασα ιερό αντικείμενο, δηλαδή το ποτήρι με τον Αγιασμό, αν στείνουμε αυτή σε αυτό που μας ζητάει ακριβώς αυτή η πράξη της Εκκλησίας. Και ξέρετε, να κάνω εδώ έτσι μία εισαγωγική παρένθεση, το αναποδογύρισμα είναι κάτι αντιφατικό. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο οι άνθρωποι έτσι, οι θρησκευόμενοι, εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο ταλέντο στο να πραγματοποιούμε αναποδογυρίσματα. Και δεν αναφέρομαι στο αναποδογύρισμα σε αυτό που μας φαίνεται ως αμφισβήτηση, ως άρνηση, ως αναποδογύρισμα της πίστης, ας πούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πιστεύουν. Δεν μιλώ στο αναποδογύρισμα που επιχειρεί, ας το πούμε, η αθεία. Αλλά ιδιαιτέρως στο αναποδογύρισμα το οποίο επιχειρείται στο όνομα της ευσέβειας. Έχουμε πολλές φορές περιπτώσεις αναποδογυρίσματος της ορθόδοξης πίστης και του ορθόδοξου ήθους. Είναι κάτι το οποίο λιμνάζει στο θρησκευτικό χώρο και επιτρέψτε μου να θυμηθούμε κάτι, έτσι και να έχουμε την μεσητεία του και την ευχή του, να διαβάσω ένα απόσπασμα από έναν μεγάλο δάσκαλο του μοναχισμού, ο οποίος είναι φυσικά και μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας και το οποίο απόσπασμα είναι εντυπωσιακά επίκαιρο. Είναι γραμμένο στις αρχές του 1800 κάτι, αλλά δείτε πόση δύναμη και πόση επικαιρότητα έχει. Είναι γραμμένο από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναγκάστηκε κάποια στιγμή να γράψει ένα μικρό βιβλίο που ονομάζεται με δύο λόγια ομολογία ή απολογία πίστεως, γιατί τον κατηγορούσαν, και λέει το εξής. Άραγε, δεν είναι αξιοθρήνητο να βλέπει κανείς τόσους και τόσους αδελφούς να έχουν αφήσει τον κόσμο και να κατοικούν σε βουνά και σε σπηλιές για να σώσουν την ψυχή τους, να χύνουν ματωμένους υδρώτες, να αγωνίζονται εντατικά με νηστείες, αγρυπνίες, κακοπάθειες και παρόλα αυτά να τους βλέπει κανείς να τρέφουν στην καρδιά τους ένα φαρμακερό φίδι, δηλαδή το μίσος κατά των αδελφών τους. Αδελφοί και πατέρες, εάν δεν ξεριζώσετε το μίσος από την καρδιά σας και δεν φυτέψετε εκεί την αγάπη και αν δεν πάψετε να δυσφημείτε τους αδερφούς σας, να το ξέρετε και συγχωρήστε μου την τόλμη, απόσπασμα του Αγίου Νικοδήμου,
να ξέρετε ότι μάταια κατοικείται εις τα όρη και τα βουνά. Μάταιοι είναι όλοι οι ασκητικοί αγώνες, οι κόποι και οι υδρότες σας. Να σας πω και κάτι βαρύτερο, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος. Μαρτύριο σωματικό, αν υπομείνετε για χάρη του Χριστού, αλλά έχετε μίσος και δεν αγαπάτε τους αδελφούς σας, είναι μάταιο το μαρτύριό σας αυτό. Δεν είναι δικά μου αυτά τα βαριά λόγια, αλλά του Ιωάννου, του Χρυσού στο νου και στο στόμα, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει «Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την αγάπη, ούτε καν ίσο με την αγάπη, ούτε καν το μαρτύριο, η κορονίδα των αγαθών, διότι η αγάπη και χωρίς μαρτύριο κάνει τον άνθρωπο μαθητή του Χριστού. Το μαρτύριο όμως χωρίς την αγάπη δεν μπορεί να σε κάνει μαθητή του Χριστού». Κλείνει τα εισαγωγικά, τελειώνει κουβέντα του Αγίου Νικόδημου. Εδώ λοιπόν για την γιορτή αυτή και τα αναποδογυρίσματά μας, νομίζω ότι αν αναμετρηθούμε με το περιεχόμενο θα βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις ή ακόμα και σε ζητήματα τα οποία μπορούν να ενοχλήσουν τις συνήθειές μας και τα στερεότυπά μας. Και έχω τέσσερα σημεία στα οποία θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια. Θέλω να πω δύο λόγια για την έννοια του νερού, για την έννοια της υποτέλειας, την έννοια της φανέρωσης και την έννοια της αναμέτρησης. Νερό, υποτέλεια, φανέρωση και αναμέτρηση. Από τα χίλια πράγματα φυσικά που μπορεί να πει κανείς. Τι είναι το νερό στην ανθρώπινη εμπειρία και στην εκκλησιαστική οπτική? Είναι ταυτόχρονα και ελπίδα και απειλή. Το νερό δίνει ζωή και ξεπλένει, άλλοτε όμως είναι η άβυσσος, το πέλαγος, το σκοτεινό και το επικίνδυνο. Και το ένα και το άλλο. Κάποτε, θυμόμαστε, ο Θεός πρόσταξε έναν Εβραίο προφήτη, δηλαδή έναν καλό μαθητή του, να νοιαστεί για ανθρώπους μιας γειτονικής αλλά εχθρικής χώρας και να πάει να τους μιλήσει. Ο προφήτης όμως ενοχλήθηκε και μπήκε στο καράβι για να πάει αλλού και μακριά. Μακριά από τη γειτονική και εχθρική χώρα, αλλά με αυτή την πράξη του, προσοχή, μακριά και από τον Θεό του. Διότι ο Ιωνάς, αυτό ήταν το όνομα του προφήτη, πίστευε ότι ο Θεός του ήταν μόνο για τον λαό του, μόνο για το Ισραήλ και βρισκόταν μόνο στη γη του Ισραήλ. Μέσα στο καράβι της φυγής μάλιστα, ο Ιωνάς χώθηκε στο πιο κλειστό μέρος, στο αμπάρι και κοιμήθηκε εκεί, σε έναν κόσμο περίκλειστο, σε έναν ύπνο όπου ο προφήτης έβλεπε μόνο τα δικά του όνειρα. Μα όταν ξέσπασε, θυμόμαστε, φοβερή τρικυμία, οι ναύτες, αυτοί οι άνθρωποι που θα λέγαμε έτσι του υποκόσμου, υποψιάστηκαν ότι για τη φουρτούνα έφταιγε κάποιος που αψήφισε τον Θεό και πέταξαν τον Ιωνά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν ο Ιωνάς βρέθηκε στο ανταριασμένο πέλαγος, τότε βρέθηκε στον πραγματικό κόσμο. Εκεί όπου λυσομανάνε τα προβλήματα, ακριβώς εκεί όπου πρέπει να δοθεί η μαρτυρία. Ο πειρασμός και η περιπέτεια του Ιωνά αδιάκοπα επαναλαμβάνεται στη ζωή της Εκκλησίας. Αδιάκοπα οι μαθητές του Χριστού γίνονται στενόκαρδοι. Αδιάκοπα οι μαθητές του Χριστού ενοχλούνται που ο Θεός νοιάζεται για τους αλλιώτικους και για τους ξένους. Αδιάκοπα οι μαθητές του Χριστού λησμονούν ότι η δουλειά τους δεν είναι να ασφαλιστούν σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο, σε οποιοδήποτε αμπάρι, αλλά να ανοιχτούν στα πελάγη του αβέβαιου κόσμου. Άλλοτε πάλι ο Θεός κάλεσε έναν άνθρωπο απλό, έναν άνθρωπο που φαινόταν αδύναμος. Κάλεσε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ψυχωμένος, αλλά δεν πόνταρε στη δική του μεγαλοσύνη. Δεν ήταν ναρκισσιστής, θα λέγαμε σήμερα, αλλά μετρούσε στη ζωή του ο άλλος. Τον κάλεσε λοιπόν ο Θεός και του έδωσε εντολή να βρει κι άλλους ψυχωμένους και να πολεμήσουν την τυραννία. Και έτσι ο Γεδεών, έτσι έλεγαν αυτόν τον απλό που τώρα πια είχε γίνει πολέμαρχος, μάζεψε 10.000 άντρες. Δείτε όμως τι παράδοξο. Ο Θεός τους 10.000 άντρες τους βρήκε υπερβολικά πολλούς. Δεν χρειάζεται, είπε στον Γεδεών, να ποντάρετε στην αριθμητική δύναμή σας. Και του έδωσε εντολή να κρατήσει τους πιο εκλεκτούς. Πώς όμως θα ξεχώριζε τους πιο εκλεκτούς? Πήγαινε τους, λέει ο Θεός στον Γεδεών, πήγαινε τους όλους στο ποτάμι. Νερό πάλι. Για να πιούν νερό, κάποιοι θα γονατίσουν,
θα πέσουν μπρούμητα και θα πιούν. Άλλοι όμως θα πάρουν το νερό στη χούφτα και θα πιούν όρθιοι. Θα διαλέξεις τους δεύτερους. Μόλις 300 άντρες από τους 10.000 αποτέλεσαν το στρατό του Γεδεών. Αυτοί που ήπιαν το νερό όρθιοι. Αυτοί που ήταν απροσκύνητοι. Όμως, στην πραγματικότητα, ολόκληρη η ζωή μας είναι μεικτή. Άλλοτε στεκόμαστε όρθιοι, άλλοτε γονατίζουμε. Πότε λοιπόν χρειάζεται το ένα και πότε χρειάζεται το άλλο, ώστε ο άνθρωπος να μην είναι ούτε ψωροπερήφανος και εγωιστής, αλλά ούτε δουλοπρεπής και αχρίως υποτελής. Τη διάκριση μας τη δείχνει μία ευχή του αγιασμού των Θεοφανίων. «Κύριε», λέει, «ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλίσεως των εαυτών αυχαίνων, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα». Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Αν τυχόν ήταν έτσι οι ευχές, ώστε να τις ακούμε και να τις καταλαβαίνουμε, και θα έπρεπε να τις καταλαβαίνουμε, διότι λέγονται εκ μέρους όλων μας, θα ακούγαμε το εξής. «Κύριε, ευλόγησε όλους εμάς που σκύβοντας το κεφάλι μας, θέλουμε με αυτό να σου δηλώσουμε ότι είμαστε δικοί σου δούλοι». Που σημαίνει, ο μόνος στον οποίο οι χριστιανοί είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τον εαυτό τους και να ονομαστούν δούλοι του, είναι ο Θεός, δηλαδή ακριβώς εκείνος ο οποίος δεν θέλει δούλους. «Αποκαλώ τον Χριστό Βασιλέα», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «γιατί τον βλέπω να θυσιάζεται για μένα στο Σταυρό». Υπάρχει λοιπόν κάτι πολύ ιδιαίτερο στην ομολογία των χριστιανών, ότι είναι δούλοι του Θεού. Η ομολογία αυτή σημαίνει μια διακήρυξη, θα έλεγα, αντιεξουσιαστική. Είμαστε χαρισμένοι στον Θεό, άρα αρνούμαστε να γίνουμε δούλοι ιουδήποτε ανθρώπου. Και όταν λέμε ιουδήποτε, εννοούμε ιουδήποτε. Εις Άγιος, εις Κύριος. Ένας μόνο είναι ο αφέντης της καρδιάς μας, ο Χριστός. Ο οποίος ούτε υποκαθίσταται, ούτε αντιπροσωπεύεται, καθώσον αντιπροσωπεύονται μόνο οι απόντες. Και ό,τι επιχειρεί να τον υποκαταστήσει, είναι απλώς είδωλο. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντέχουν οι χριστιανοί αυτή την ανυπότακτη στάση ζωής, τη ριζική άρνηση κάθε δουλείας. Φοβάμαι ότι σκύβουμε το κεφάλι κατεξοχήν εκεί όπου δεν θα έπρεπε, διότι η υποτέλεια φαίνεται να κάνει τη ζωή ευκολότερη. Είναι βαρύ προνόμιο η ελευθερία, συνεπάγεται διλήμματα, ευθύνη να παίρνεις αποφάσεις και συνεπάγεται και κόστος για τις αποφάσεις αυτές. Ενώ ο δούλος έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ήσυχο καθώς σκυμμένο σε κάθε λογής αφέντες, γκουρού και είδωλα. Και τα χειρότερα είδωλα είναι όσα εμφανίζονται ως ιερά, ως παραδόσεις, ως υψηλός πολιτισμός, ως διευκόλυνση καριέρας, ως κοινωνική καταξίωση. Αλλά με τον άνθρωπο δούλο και μάλιστα με τη θέλησή του, εθελόδουλο. Η εορτή των φώτων φέρνει μπροστά μας τα ουσιώδη της ζωής. Ο ίδιος ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ως τον χορηγό του μοναδικού νερού, το οποίο ξεδιψά αληθινά τον άνθρωπο. Και όταν θέλησε να δείξει πως η ουσία της χριστιανικής ζωής βρίσκεται στην έμπρακτη αγάπη και όχι στην όποια τυπολατρεία, μακάρι σε εκείνους που θα προσφέρουν ένα ποτήρι νερό σε κάποιον ασήμαντο άνθρωπο. Και προσοχή, όχι απλώς ένα ποτήρι νερό, αλλά ένα ποτήρι φροντισμένο νερό, δροσερό νερό, ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον, εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ου μη απολέσει των μισθών αυτού. Όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους, τους ασήμαντους, ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Τι νόημα έχει άραγε να δηλώνει κανείς ρηματικά ότι είναι χριστιανός, να φροντίζει ώστε να πιει τον αγιασμό ακριβώς με τρεις γουλιές, αλλά να λησμονεί αυτά που του ζητάει ο δωρεοδότης του νερού και του αγιασμού. Απελευθέρωση από κάθε δουλεία, όχι συμβολικά, αλλά κυριολεκτικά, και μέσα μας και έξω μας. Ο ύμνος, ο κανόνας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού για τα Θεοφάνεια, ξεκινά με μια ενθύμηση απελευθέρωσης. Ξεκινά με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης από τους Ισραηλίτες, όταν απελευθερώθηκαν από την δουλεία της Αιγύπτου και το νερό της θάλασσας κάλυψε, τσάκισε τον τύρανο Φαραώ. Μέλας,
Πόντος τριστάτας Αιγυπτίων έκρυψεν άρδιν, λέει ο ύμνος. Η μαύρη θάλασσα έκρυψε στα σπλάχνα της τους Αιγυπτίους άρχοντες. Εδώ ο εχθρός δεν είναι ο διαφορετικός, ο αλλόφιλος, ο αλλοεθνής. Είναι η τυραννία. Ο Θεός αναγνωρίζεται από το λαό του ως ελευθερωτής. Και αυτό σημαίνει ότι και οι χριστιανοί οφείλουν να είναι ελευθερωτές. Θεού συνεργή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και να συμπορεύονται με τον Κύριό τους στη συντριβή κάθε λογής θανάτου. Του βιολογικού θανάτου, του εγωισμού, της κοινωνικής αδικίας, της μυσαλλοδοξίας, του φανατισμού. Οι πολιτισμοί της εποχής εκείνης πίστευαν ότι στα νερά φωλιάζουν απειλητικοί δράκοντες. Ένας λοιπόν από τους λόγους για τους οποίους ο Χριστός βαπτίστηκε, δηλαδή μπήκε στα νερά του ποταμού, όπως τώρα ρίχνεται ο Σταυρός στα νερά και μπαίνει στα νερά, ήταν να νικήσει τις δυνάμεις οι οποίες απειλούν τον άνθρωπο και οι οποίες κάνουν κατοχή πάνω στην κτήση και στην ανθρώπινη ζωή. Στην ευχή του αγιασμού των Θεοφανίων θα ακούσουμε «Συ, Χριστέ, τας κεφαλάς των εμφολευών των δρακόντων συνέτριψας». «Εσύ, Χριστέ, συνέτριψες τα κεφάλια των δρακόντων που φωλιάζουν εκεί». Αυτή η απελευθερωτική είσοδος του Χριστού στον ποταμό είναι παράλληλη προς μια άλλη απελευθερωτική και μάλιστα δυναμική είσοδό του πάλι σε έναν τόπο απανθρωπιάς και οδύνης. Ας κάνουμε ένα άλμα χρονικό. Έχει νόημα αυτό και συνδέονται μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας, ενώ την κάθοδο του Χριστού και την εισβολή του στον Άδη, κατά τον τριήμερο θάνατό του στη Σταύρωση. Η παράδοση της Εκκλησίας και η υμνολογία του Μεγάλου Σαββάτου μας λένε ότι ο Χριστός όχι απλώς βρέθηκε στον κάτω κόσμο, αλλά ο Χριστός εισέβαλε στην φυλακή του κάτω κόσμου, όπου ο Άδης κρατούσε εχμάλωτες όλες τις γενιές των ανθρώπων. Τσάκισε τις κλειδαριές, έσπασε τις αλυσίδες, αυτό απεικονίζεται και στις βυζαντινές εικόνες της Ανάστασης, της καθόδου δηλαδή στον Άδη, και άνοιξε το δρόμο της απελευθέρωσης για όλους, γνωστούς και αγνώστους, κάθε λαού και κάθε εποχής. Ακόμα και η είσοδος στην έρημο έχει αυτή την απελευθερωτική διάσταση, στην έρημο, κήρυτε ο Ιωάννης. Η έρημος δεν ήταν ο άδειος χώρος. Ούτε η είσοδο στην έρημο σήμαινε δραπέτευση από τα προβλήματα της κοινωνίας όπως νομίζουμε ή κάνουμε σήμερα. Αντιθέτως, στην Αγία Γραφή αποτυπώνεται η πεποίθηση ότι η έρημος ήταν μία περιοχή πυκνοκατοικημένη. Πιστευόταν ότι ήταν το στρατηγείο των δαιμονικών δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν την υποδούλωση των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μας λέει ότι αμέσως μετά τη βάπτισή του ο Χριστός μπήκε βαθιά στην έρημο και έμεινε 40 μερόνυχτα, όχι για να βρει την ησυχία του, αλλά ακριβώς για να αναμετρηθεί με τις δυνάμεις κατοχής, με τον διάβολο, και να ελευθερώσει την έρημο και να την μετατρέψει σε φιλικό προς τον άνθρωπο και την υπόλοιπη κτήση τόπο. Όποτε λοιπόν οι χριστιανοί συγκεντρώνονται στις πλατείες και στις παραλίες για να εορτάσουν τα Θεοφάνεια, οφείλουν να ξέρουν ότι δεν συγκεντρώνονται σαν σε ουρά σε σούπερ μάρκετ, απλώς για να πάρουν ένα αντικείμενο που θέλουν. Οφείλουν να συγκεντρώνονται για να δώσουν δημόσια μαρτυρία ότι είναι αυτοί οι οποίοι συντάσσονται με την βασιλεία της αχόρταγης αγάπης. Έτσι αποκάλεσε τον Θεό ένας άλλος αθωνίτης, ο Άγιος Σιλουανός. Και ότι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε ρήξη με κάθε μορφή του δαιμονικού, από τον εγωισμό και τον ναρκισισμό μας, μέχρι την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από τον πόλεμο και τη δημιουργία προσφυγιάς, μέχρι την απόρριψη του άλλου και την κοινωνική αδικία. Όλα αυτά είναι το δαιμονικό, το οποίο εύχεται «μην έρθει η βασιλεία σου». Είπαμε, η ζωή είναι μία άσκηση πάνω στο σωστό και στο λάθος σκύψιμο του κεφαλιού. Μια άσκηση μεταξύ της δουλοπρέπειας και της απελευθέρωσης. Μια άσκηση μεταξύ της μιζέριας και της ανυπότακτης αγάπης. Ακούστε ενδεικτικά πώς μας μεταφέρει την ίδια τη φωνή του Θεού ο προφήτης Ισαΐας, απόσπασμα το οποίο ενσωμάτωσαν αργότερα σε κείμενά τους πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Η νηστεία όπως εγώ την θέλω», λέει ο Θεός, «δεν είναι να κακουχίστε, να κακοπερνάτε για μια μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε καθώς το βούρλο». Νηστεία το λέτε εσείς αυτό?
μέρα αρεστή σε μένα τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Τότε θα λάμψετε σαν της αυγής το φως. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, περνώ τώρα σε δύο σκέψεις σχετικά με την έννοια της φανέρωσης, αφού λίγο ψηλάφισα τις έννοιες των νερών. Η πλήρης ονομασία της γιορτής των φώτων ξέρουμε ότι είναι θεοφάνεια, καθώς και επιφάνεια. Και οι δύο λέξεις, θεοφάνεια και επιφάνεια, σημαίνουν φανέρωση. Ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του στους ανθρώπους και στους πρώτους μάλιστα αιώνες της Εκκλησίας αυτές οι λέξεις, επιφάνεια, θεοφάνεια, δήλωναν και τα Χριστούγεννα, την ενανθρώπιση του Θεού και την φανέρωσή του μέσω αυτού του τρόπου. Ωστόσο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο παράδοξος τρόπος με τον οποίο φανερώνεται ο παράδοξος Κύριος μας. Όποτε οι άνθρωποι σκεφτόμαστε την φανέρωση, μάλλον σκεφτόμαστε κάτι εκθαμβωτικό, κάτι σαρωτικό, κάτι που κανένας δεν θα μπορέσει καν να αρνηθεί. Θέλουμε να φανερωθεί ένας Θεός παντοδύναμος που όπου πατά να συντρίβει. Δεν είναι μήπως η κρυφή ευχή πολλών θρησκευομένων, αλλά και συχνά η φανερή κατάρα πολλών κηρυγμάτων, να δρά ο Θεός με τέτοιον τρόπο ώστε να αφανιστούν οι διαφωνούντες και να τους καρβουνιάσει φωτιά από τον ουρανό. Παρένθεση και εδώ. Πώς περιγράφει τον θανατικό άνθρωπο ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας, ο οποίος επίσης αγάπησε και τον μοναχισμό και κατηγορήθηκε στην εποχή του. Άγιος Νεκτάριος. Με τι μοιάζει, λέει, ο φανατικός? Ο φανατικός, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, μοιάζει με άνθρωπο που σπρώχνει σε κατήφορο έναν τεράστιο ογκόλιθο, ο οποίος φτάνει στο τέρμα καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ο φανατικός διατυπώνει τις απόψεις του πάντοτε με εξαλωσύνη, με βία και με θρασίτητα. Και επειδή δεν μπορεί βεβαίως όπως θα ήθελε να κατεβάσει από τον ουρανό φωτιά που θα κάψει όλους μαζί τους αντιπάλους του, ανάβει ο ίδιος με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση τη φωτιά του διωγμού εναντίον τους. Και αν τύχει να εμποδιστεί είτε από την Θεία Πρόνοια είτε από κάτι άλλο, τότε πρόθυμα ξεσηκώνει έχθρα και κηρύττει τον πόλεμο κατά της ειρήνης και της ευτυχίας ποιον, όσων δεν ανέχονται να φορούν τις αλυσίδες του. Άγιος Νεκτάριος. Έλα όμως που αυτός ο τρόπος αυτού του Θεού του σαρωτικού που θα πατάει, θα τρίζει ο τόπος και θα καίει τους αντιπάλους δεν είναι ο τρόπος του χριστιανικού Θεού. Στη γιορτή των φώτων ψάλλουμε ότι με τη βάπτιση του Χριστού ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Ο Τριαδικός Θεός φανερώνεται για όλους, αλλά δεν γίνεται εντός εισαγωγικών αντιληπτός από όλους. Γίνεται αντιληπτός μόνο σε όσους κρατούν ανοιχτά τα μάτια και ευρύχωρη την καρδιά. Όπως και στη γέννηση του Χριστού. Στη γέννησή του, αν τυχόν θέλουμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο, ανταποκρίθηκαν οι πιο απόμακροι και οι πιο απρόβλεπτοι. Κάμποσοι περιθωριακοί, οι τσοπαναρέοι, και κάμποσοι αλλοδαποί, οι τρεις μάγοι. Η θρησκευτική ταγή, η πολιτική ηγεσία και οι νοικοκυρέοι έμειναν περίκλειστοι και ανυποψίαστοι, αεροστεγείς και αδιάβροχοι. Αυτή η διαλεκτική, η άβολη διαλεκτική απόκρυψης και φανέρωσης ή με άλλα λόγια η έκπληξή μας μπροστά στην παρουσία ενός Θεού ο οποίος αφήνει χώρο στον άνθρωπο να σκεφτεί ελεύθερα και καρδιακά, να δεχτεί ή να απορρίψει, αυτή λοιπόν η διαλεκτική απόκρυψης και φανέρωσης εκδηλώνεται και στη βάπτιση του Χριστού. Ο Ιωάννης πρώτα απ' όλα εκπλήσεται που βλέπει τον Μεσσία να προσέρχεται ταπεινά σε Αυτόν. Ακόμα και αυτός ο Ιωάννης, ο κορυφαίος προφήτης κατά τη διαβεβαίωση του ίδιου του Χριστού, ξαφνιάζεται από το μέγεθος της κένωσης, του αδειάσματος του Θεού του. Αυτός είναι ο τρόπος του Χριστού. Ξαφνιάζεται με το γεγονός ότι ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με τα θύματα της ιστορίας.
Ο Χριστός βάζει τον εαυτό του στην πλευρά των τσακισμένων και των αμαρτωλών και γι' αυτό προσέρχεται εκούσι αναβαπτιστή όπως οι αμαρτωλοί, παρόλο που ήταν αναμάρτητος και δεν το χρειαζόταν. Δεν στάθηκε δηλαδή μακριά σε κάποιον χώρο ας πούμε καθαρό και αποστηρωμένο από τις πόρνες και τους τελώνες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που ξάφνιασε τον καλοπροαίρετο Ιωάννη, ακριβώς αυτό ήταν η κατηγορία την οποία οι ατσαλάκωτοι κακοπροαίρετοι ευσεβείς θα εκτόξευαν αργότερα κατά του Χριστού, ότι μεταπορνών και τελωνών εστίοι. Τα αυτονόητα του Ευαγγελίου. Αλλά και ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο συμπροταγωνιστής των Θεοφανίων, παρέμεινε μία παρουσία δύσπεπτη για πολλούς. Αδιάκοπα μέσα στην ιστορία θα ακούγεται το ερώτημα του Χριστού για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Τι εξήλθατε ειδήν? Άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένων? Ιδού, η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εισήν. Τι βγήκατε να δείτε? Άνθρωπο ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Πόσες φορές δεν θαυμάζουμε και δικαίως την υψηλή τέχνη και τον πολιτισμό μας και μάλιστα την πολυτέλεια με την οποία ισχυριζόμαστε ότι τιμάμε τον Θεό και συμβολίζουμε τη Βασιλεία Του. Πόσες φορές δεν μας θαμπώνει αυτή η ωραιότητα και λησμονούμε το σκάνδαλο του ανατρεπτικού Θεού μας. Ο πλούτος και η πολυτέλεια παραπέμπουν στον αιώνα τούτο. Είναι οι άγκυρες που μας κρατούν στον παλιό κόσμο σε αυτόν που πρέπει να παρέλθει. Αντιθέτως, η άρνηση του πλούτου και της πολυτέλειας είναι η προσευχή «Ελθέτω η Βασιλεία Σου, υπομένη με πράξεις». Σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, λέμε φώτα την γιορτή που πλησιάζει και προφανώς εννοούμε ότι ο Τριαδικός Θεός χαρίζει τον φωτισμό στους ανθρώπους για να φυγαδευτεί κάθε λογή σκοτάδι. Μαζί με αυτή τη σπουδαία σημασία όμως η ονομασία φώτα μας υπενθυμίζει και κάτι ακόμα. Ότι χριστιανός δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι. Και αυτό μόνο αν το θελήσεις ολόκαρδα. Εξηγούμε. Στην εκκλησία των πρώτων αιώνων, ο αγιασμός των υδάτων γινόταν την παραμονή των Θεοφανίων τα μεσάνυχτα, ώστε με αυτό το νερό να γίνουν οι βαπτίσεις των κατηχουμένων. Και τι είναι οι κατηχούμενοι? Άνθρωποι οι οποίοι υπομονετικά και στοχαστικά ενδιαφέρονται για τη χριστιανική πίστη και επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Αυτή η σύνδεση του νερού της βάπτισης αφενός με το νερό του σημερινού αγιασμού αφετέρου είναι σπουδαία και δεν πρέπει να λησμονείται. Η βάπτιση των κατηχουμένων βοά για μια αλήθεια τόσο θεμελιώδη που όμως εμείς βάναυσα την προσπερνάμε. Η αλήθεια αυτή είναι ότι η χριστιανική ταυτότητα πηγάζει από την προσωπική μεταστροφή, όχι από την γέννηση, όχι από την πολιτισμική ταυτότητα, όχι από την εθνική ταυτότητα. Η πολιτισμική ταυτότητα και η εθνική ταυτότητα κληρονομούνται. Η πίστη όμως δεν κληρονομείται. Αυτό που μπορούν για παράδειγμα να κληροδοτήσουν δύο πιστοί γονείς στα παιδιά τους είναι η πρόσκληση στην πίστη, όχι καθ' αυτήν η πίστη. Η πρόσκληση στην πίστη διατυπώνεται με λόγο, πάνω απ' όλα με στάση ζωής, διατυπώνεται με τελετές, με έθιμα. Αλλά όλα αυτά, το επαναλαμβάνω, είναι η πρόσκληση στην πίστη. Ή αλλιώς το αποτύπωμα της πίστης, το σπουδαίο αποτύπωμα της πίστης πάνω στον πολιτισμό και πάνω στην κοινωνική ζωή. Δεν είναι όμως καθ' αυτήν η πίστη. Η πίστη εκκρεμεί να γεννηθεί στον κάθε άνθρωπο ως προσωπική μεταστροφή, ως προσωπική λαχτάρα, ως προσωπικό άθλημα σχέσης με τον ζωντανό Θεό. Ούτε η πορεία του χριστιανού γίνεται με αυτόματο πιλότο, ούτε η πίστη βρίσκεται στο DNA σαν να είναι δεδομένη και άρα αναγκαστική. Η χριστιανική ταυτότητα είναι, όπως είπα, θέμα προσωπικής μεταστροφής και μάλιστα μεταστροφής η οποία όχι απλώς κάποτε έγινε, αλλά μεταστροφής η οποία χρειάζεται να ανανεώνεται κάθε στιγμή. Και δείτε, την επίγεια ζωή του Χριστού την οριοθέτησαν δύο βαπτίσεις. Δύο εκούσιες βαπτίσεις. Η βάπτισή του στο νερό του Ιορδάνη και η βάπτισή του στο αίμα του Γολγοθά. Ο ίδιος ονόμασε βάπτισμα την εκούσια θυσία του στο Γολγοθά.
Η πορεία μας λοιπόν είναι, οφείλει να είναι, πορεία βαπτίσεων και αναβαπτίσεων. Και πού γίνεται αυτή η πορεία του χριστιανού? Αφού επικεντρώσουμε αύριο την ημέρα των Θεοφανίων στον Ιορδάνη, την επόμενη Κυριακή θα ακούσουμε τι ακολούθησε και τι οφείλει να ακολουθεί τον Ιορδάνη. Το Ευαγγέλιο της επόμενης Κυριακής λοιπόν θα μας πει ότι μόλις συνελήφθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Χριστός πήγε και εγκαταστάθηκε στη Γαλιλαία. Γιατί ειδικά στη Γαλιλαία? Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον το γιατί. Η Γαλιλαία δεν ήταν η χώρα των αποφασισμένων Ιουδαίων, δεν ήταν η χώρα των ευσεβών, ας πούμε. Ήταν η Γαλιλαία των εθνών, η Γαλιλαία την οποία κατοικούν οι δολολάτρες. Έτσι, Γαλιλαία των εθνών, θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο να την αποκαλεί ο Ματθαίος, επαναλαμβάνοντας το χαρακτηρισμό αυτό που της είχε δώσει παλαιότερα ο προφήτης Ισαΐας, όταν προφήτευε ότι με τον ερχό του Χριστού θα φωτίζονταν όσοι κατοικούν στο σκοτάδι. Όσο και αν φανεί παράδοξο, ας κάνουμε πάλι ένα άλμα στην Πασχαλινή περίοδο. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι λίγο πριν συλληφθεί ο Χριστός και οδηγηθεί στο πάθος του, κανόνισε το επόμενο ραντεβού με τους μαθητές του. Το ραντεβού μετά από την Ανάστασή του. Ποιον τόπο όρισε ως τόπο συνάντησής τους? Τη Γαλιλαία. Και ακόμα πιο παράδοξο, δήλωσε στους μαθητές ότι ο ίδιος θα έφτανε εκεί πριν φτάσουν οι ίδιοι. Το σημείο του ραντεβού τους λοιπόν δεν είναι ένας κλειστός χώρος, ένα αμπάρι ας πούμε ή ένα υπερόο. Ο Χριστός καλεί τους μαθητές να τον συναντήσουν στην χώρα των εθνών, στο πιο ανοιχτό και αβέβαιο τόπο, στο σταυροδρόμι των πολιτισμών, των πίστεων και των ιδεών, ακριβώς στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, σε αυτόν τον φοβερό κόσμο, ο οποίος άλλοτε αμφισβητεί την πίστη, άλλοτε βουλιάζει στον μηδενισμό, άλλοτε διψάει για την πίστη. Και όταν πια οι μαθητές θα φτάσουν στη Γαλιλαία, θα βρουν τον Χριστό να τους περιμένει εκεί, ανάμεσα σε όσους δεν είναι μαθητές του. Και ήταν ακριβώς εκεί, στη συνάντηση της Γαλιλαίας των εθνών, που ο Χριστός έδωσε στους μαθητές τη γνωστή εντολή για πορεία προς πάντα τα έθνη και για δημιουργία του νέου πολυεθνικού λαού του Θεού, της Εκκλησίας. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Για όσους μένουν στη χώρα που την σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους. Κλείνω με αυτό. Φίλοι αγαπητοί, να έχουμε φώτα κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, απάντησε ο κύριος καθηγητής εδώ πέρα. Απάντησε με δύο κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, οπότε είμαστε καλυμμένοι από όλα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν ξέρω αν... Είναι κοινή κληρονομιά της Εκκλησίας. Όχι, επειδή τα χρησιμοποιήσατε εσείς αυτό. Ναι. Ήσασταν πολύ μεστός πάλι, δεν πρόλαβα πάλι πολλά πράγματα να αντιληφθώ, συγχωρέστε με. Ναι. Μπορούμε, ας πούμε, αν θέλετε κάποια ερώτηση... Ωραία, δεν είναι. Εγώ πάλι θα επιμείνω, θα το ξαναρωτήσω λίγο να το συζητήσουμε, το θέμα αυτό που είπατε ότι η πίστη δεν κληρονομείται. Η πίστη δεν κληρονομείται και θα επαναλάβω έναν καθηγητή μας, στη θεολόγο, ο οποίος μας έλεγε ότι δυστυχώς είμαστε κατά παράδοση χριστιανοί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι η πίστη δεν κληρονομείται και βλέπουμε ότι ουσιαστικά την κληρονομούμε με τον Ήπιο Βαπτισμό και με τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδουμε τα αντίτυπα της πίστης, όπως τα αναφέρατε. Κοιτάξτε, πολιτισμικά μπορεί να λέει κάποιος ή εθνικά ότι ανήκω στην τάδε ομάδα, ανήκω στον τάδε λαό και έχω τα εξής χαρακτηριστικά. Το ερώτημα, το ζήτημα της πίστης είναι αν δέχεσαι πραγματικά εσύ προσωπικά τον Θεό, τον Χριστό ως τον ζωντανό Θεό. Αν πιστεύεις ότι όντως είναι ο Θεός, ότι όντως νοηματοδοτεί τη ζωή σου.
όχι αν τηρείς έτσι κάποια έθιμα ή κάποιες συνήθειες. Και το συζητούσαμε κι άλλη φορά, ότι στον, όχι μόνο στον τόπο μας, αυτό συμβαίνει σε όλους τους παραδοσιακά ορθόδοξους λαούς. Υπάρχουν μεγάλα ποσοστά που δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά δεν δέχονται, δεν έχουν πιστεί προσωπικά για πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα, έτσι, πάρα πολλά σημαντικά άρθρα της πίστης μας. Το ξαναλέγαμε ότι τι νόημα έχει να λες ότι επειδή γεννήθηκα στον τόπο αυτό, αναπόδραστα και αναπόφευκτα είμαι Έλληνας, αναπόδραστα και αναπόφευκτα είμαι Ορθόδοξος. Δεν γίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα, και μέσα σου να μην πιστεύεις, ας πούμε, στον Χριστό ή να μην πιστεύεις στην Ανάσταση κτλ. Και κυρίως σε αυτόν τον τρόπο ζωής που εισηγείται ο Χριστός. Αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερη δυσκολία ή ψευδαίσθηση των σημερινών ανθρώπων που ζουν ή νομίζουν ότι ζουν έτσι σε κάποια πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αν δούμε το Ευαγγέλιο και αν δούμε συνέχεια τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας, βάζουν συνέχεια αυτό το πράγμα μπροστά. Είμαι πεπισμένος ότι τα αυτονόητα έχουν γίνει αγαθό έναν επαρκία. Δεν μπορούμε να πούμε καμιά εξυπνάδα, ούτε είναι δουλειά μας να λέμε εξυπνάδες. Αλλά αν τυχόν κοιτάξουμε την παράδοση της Εκκλησίας, θα δούμε ότι αυτά είναι τα πράγματα τα υπομένα, αυτά που θα έπρεπε να είναι κτήμα μας δηλαδή εδώ και πολλούς καιρούς. Για θυμηθείτε εκείνη την συγκλονιστική, δεν ξέρω αν υπάρχουν επαναστατικότερα πράγματα από την ίδια μας την παράδοση, επαναστατικότερα πράγματα από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε εκείνο το φοβερό που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους ή μάλλον στους Ιουδαίους της εποχής του, οι οποίοι νόμιζαν ότι το να είσαι, να ανήκεις στον λαό του Θεού ήταν κάτι που το έχεις έτσι στο τσεπάκι σου, ας το πούμε. Και λέγανε είμεθα τέκνα Αβραάμ, είμαθε τέκνα Αβραάμ, όπως και εμείς πρέπει να καυχόμεθα ότι είμαστε τέκνα Αβραάμ, έτσι. Και τους λέει τι καυχάστε ότι είστε τέκνα Αβραάμ. Αν ο Θεός θέλει, μπορεί να φτιάξει καινούργια παιδιά του από τα λιθάρια, από τις πέτρες. Έτσι, οπότε δεν είναι θέμα βιολογικής συνέχειας. Η αλήθεια του χριστιανισμού, η ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού και το ανατρεπτικό του χριστιανισμού βασίζεται στην βιολογική ασυνέχεια, όχι στην βιολογική συνέχεια. Και υπάρχουν, αυτό μας το λέει συνέχεια η Εκκλησία, όταν μας ζητάει πριν πάμε να κοινωνήσουμε να πούμε πιστεύω εις έναν Θεό, να δώσουμε μαρτυρία, δηλαδή ομολογία πίστεως πριν προσέλθουμε. Δηλαδή προσέξτε, να πούμε ναι πιστεύω ότι όταν ανοίξω το στόμα μου να κοινωνήσω, αυτό που θα πάρω δεν θα είναι ψωμάκι και κρασάκι, θα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού που τον αναγνωρίζω ως Θεό. Δείτε σε αυτό το προκλητικό που είπε ο Χριστός για τα τέκνα Αβραάμ και τα λοιπά. Γιατί λέμε ότι είμαστε τέκνα Αβραάμ και είναι ο πατέρας της πίστης μας ο Αβραάμ, χωρίς να υπάρχει βιολογική, ας πούμε, συνέχεια αίματος από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ, και πρέπει στις μέρες μας και να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι είμαστε τέκνα Αβραάμ, έτσι, υπάρχουν πολλοί λόγοι να το θυμόμαστε αυτό, είναι εκείνος ο οποίος κλήθηκε στην πίστη από τον Χριστό και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Θεού ήρθε μάλιστα σε ρήξη με τις συλλογικές ταυτότητές του, με αυτό που ονομάζουμε εμείς ακόμα και εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα. Δείτε από πού βρίσκεται η ρίζα της κλήσης του Θεού και της πίστης. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της οικενίας σου και εκ του οίκου του πατρός σου. Βγες, φύγε από εκεί. Και θα σε οδηγήσω σε μία χώρα στην οποία δεν έχεις ξαναβρεθεί. Ακούγονται μερικές φορές τρελά και περίεργα αυτά τα πράγματα και όμως επαναλαμβάνω ότι είναι η ρίζα της πίστης μας. Και την βιολογική ασυνέχεια που είναι η ουσία του χριστιανικού γεγονότος και γι' αυτό η πίστη πρέπει να γεννηθεί στον καθένα, δεν μπορεί να μεταδοθεί με μετάγγιση αίματος, ας το πούμε, την δείχνουν, όπως είπα, εκτός από πάρα πολλές παραμέτρους της εκκλησιαστικής ζωής, δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι πολύτιμα. Αφενός,
Ιεραποστολή, είναι το πεδίο το οποίο προσωπικά το αγαπώ και το οποίο και σε επίπεδο μελετών ασχολούμαι, δηλαδή το να απευθύνεται το ευαγγελικό μήνυμα απολύτως σε οποιοδήποτε άνθρωπο ή ουδήποτε πολιτισμού ή ασδήποτε ταυτότητας, το ένα είναι η Ιεραποστολή και το δεύτερο είναι ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός βασίζεται στην βιολογική ασυνέχεια. Αν δεν υπάρχει προσωπική κλίση, το μοναστήρι θα κλείσει. Αυτό είναι και η ουσία της Εκκλησίας. Εάν δεν υπάρξει προσωπική ανταπόκριση, δεν αρκεί η βιολογική συνέχεια ενός έθνους ή ενός λαού. Η Εκκλησία θα κλείσει. Όσο και έτσι ανθρωπίνως το λέμε αυτό. Δεν μιλάμε για τις βουλές του ανθρώπου. Το λέω πολύ σχηματικά για να υπογραμμίσω αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ομιλία αυτή που κάνατε και χαίρομαι γιατί μαγνητοφωνήθηκε, όπως μου είπε ο κύριος Πρόεδρος. Έτσι θα την έχουμε στα χέρια μας και όποτε θέλουμε θα... ναι, εντάξει, ακόμα μου σε μαγνητοφωνή. Το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα τώρα πια είναι έντονο και μεγάλο. Δηλαδή, έχουν εισέλθει αλλοδαποί, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και θέλουν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν αυτοί και όχι ό,τι θέλουμε εμείς. Απόδειξη είναι ότι μια μουσουλμάνα πήγε σε ένα νοσοκομείο του Κιλκής και είπε «Κατεβάστε την εικόνα, δεν μπορώ να την βλέπω». Και την κατέβασαν την εικόνα. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει, δημιουργεί βιβλία θρησκευτικά που περιέχει ένα σωρό άλλα θέματα και λιγοστεύει τα θέματα της θρησκείας μας. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μην αντιδράσουμε, πρέπει να χαιρόμαστε που θα έρθουν 30 εκατομμύρια αλλοδαποί στην Ελλάδα με τη συμφωνία που έκανε ο κύριος Τσίπρας στο Μαρόκο. Για πέστε μας, σας παρακαλώ, τι γνώμη έχετε. Είναι τεράστιο το θέμα, τώρα μια κουβέντα μόνο μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, εγώ δεν αισθάνομαι αυτή την ανησυχία, ούτε είμαι σίγουρος ότι αυτά τα πράγματα που ακούγονται αληθεύουν. Έτσι, συγχωρέστε με. Αλλά η άβολη θέση του χριστιανισμού είναι ακριβώς αυτό. Αν θέλουμε να προβληματιστούμε σε αυτά ως χριστιανοί ή γενικά ως άνθρωποι του 2019. Αν θέλουμε να προβληματιστούμε γενικά ως άνθρωποι του 2019, είναι εύκολο, πανεύκολο. Βουλιάζεις και μερικές βάρκες, πνίγεις και μερικούς και τελειώνεις. Εάν θέλεις να προβληματιστείς ως χριστιανός, θα αρχίσουν τα δύσκολα. Η κουβέντα η σοβαρή θα γίνει μόνο με αυτούς οι οποίοι θέλουν τη δυσκολία του Ευαγγελίου. Συγχωρέστε με. Αλλιώς είναι πολύ εύκολα. Ξεφορτωνόμαστε το Ευαγγέλιο και οι απαντήσεις γίνονται πανεύκολες. Η έννοια του ξένου είναι καταστατική αρχή του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό. Όποιος νιώθει άβολα με την έννοια του ξένου και της υποδοχής του ξένου, συγχωρέστε με. Έτσι δεν το λέω αντιδικώντας, το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ο εύκολος τρόπος είναι να ανοίξει το πόμολο και να βγει εκτός εκκλησίας. Το κριτήριο της Δευτέρας Παρουσίας, της έσχατης κρίσης, το ξέρουμε. Είναι η ταύτιση του Χριστού με τον αναγκαιμένο ξένο. Με τον αναγκαιμένο ξένο. Έτσι, όχι ότι ο Χριστός δήλωσε απλώς αλληλέγγυος. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι το πολύ πολύ, κάνουμε τους αλληλέγγυους προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Ο Χριστός ταύτισε τον εαυτό του. Πώς θα το ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα. Με είδατε, ή μάλλον ήμουνα μπροστά σας και δεν με είδατε, δεν με βοηθήσατε, δεν με ντύσατε. Εκεί μιλάει λοιπόν για φτωχούς που είναι εύκολο να περιθάλψουμε ένα φτωχό, μιλάει για γυμνούς που μπορούμε να τους ντύσουμε, μιλάμε για φυλακισμένους που μπορούμε να τους επισκεφτούμε και αυτό βολικό είναι γιατί είναι κάπου μαντρωμένοι, πάνω τους βλέπουμε, φεύγουν κτλ. Αλλά μιλάει και για το άβολο, για τον ξένο. Ή θυμηθείτε τι σημαίνει η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εγώ είμαι πεπισμένος, συγχωρέστε με, έτσι πάντα μιλώ με το μαρτύριο της συνείδησής μου και φυσικά μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά είμαι πεπισμένος
ότι αν τυχόν ήταν δυνατό, αρκετοί από εμάς τους χριστιανούς θα θέλαμε να σβήσουμε με μπλάνκο τις σελίδες που αναφέρονται στον Καλό Σαμαρίτη. Τι σημαίνει όταν ο Χριστός μίλησε για να δείξει την έννοια του πλησίον, του κοντινού, ποιος είναι κοντινός μου, μίλησε για Σαμαρίτη. Φέρτε το στη σημερινή εποχή. Λαός γειτονικός, αντιπαθητικός, άλλος λαός και άλλη πίστη. Δηλαδή συγχωρέστε με, αλλά δεν παίζεται αυτός ο Θεός. Αυτόν έφερε ως κοντινό. Δεν έφερε άνθρωπο του αίματος μας, δεν έφερε άνθρωπο ενωρίτη μας, έφερε τον πιο ακραία διαφορετικό. Και κοιτάξτε κι άλλο ένα, που είναι επίσης προκλητικό για την χριστιανική συνείδηση. Ο άνθρωπος που τον ρώτησε τον Χριστό, όπως θα κάναμε και όλοι μας, έτσι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ρώτησε τον Χριστό «Τις εστίν ο πλησίον», «Ποιος είναι ο πλησίον». Δηλαδή θέλουμε ταυτότητες οι οποίες να προσδιορίζουν τον άλλον με στάμπα, με σφραγίδα. Ο τάδε είναι πίσω, ο άλλος είναι δίξος, αυτός είναι κοντινός, ο άλλος με απειλεί, θα έρθει και θα με κάνει, θα με ράνει κτλ. Κτλ. Ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε αυτό το τρυπάκι, επιτρέψτε μου τη διατύπωση. Δεν απάντησε «Τις εστίν ο πλησίον». Αν διαβάσουμε το απόσπασμα του Ευαγγελίου, θα δούμε ότι στο τέλος, αφού είπε την ιστορία του Καλού Σαμαρίτη, λέει «Τις εγένετο». Ποιος λοιπόν έγινε πλησίον? Ο κοντινός λοιπόν δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι ούτε ο ομόφιλος ούτε ο ομόπιστος. Αυτά είναι ειδωλολατρικά. Αυτά είναι ενός κόσμου που ο Χριστός ήρθε να τον αλλάξει. Το όμεμον και το ομόθρησκον κτλ. Κτλ. Μέσα από την έμπρακτη αγάπη γίνεται κάποιος πλησίον. Αυτό νομίζω ότι είναι τα δύσκολα. Υπάρχουν δυσκολίες στον κόσμο αυτό. Φυσικά και υπάρχουν δυσκολίες. Δεν πρέπει ποτέ να συνενέσουμε στην διαμόρφωση κοινωνιών οι οποίες θα σπείρουν το μίσος. Είτε είναι εκ μέρους χριστιανών, είτε εκ μέρους μουσουλμάνων, είτε εκ μέρους αθέων. Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί το μίσος από κανέναν. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να δεχτώ το μουσουλμανικό μίσος, όπως δεν πρόκειται να δεχτώ και το εντός εισαγωγικών χριστιανικό μίσος. Δηλαδή κάθε, ας το πούμε, ετερότητα, έτσι ο άλλος, η αλότητα, το να είναι άλλος κάποιος, κάθε ετερότητα είναι δεκτή εκτός από μία. Από την ετερότητα η οποία μισεί την ετερότητα. Το μόνο που μόνη ταυτότητα που δεν μπορεί να γίνει δεκτή είναι η μυσαλλοδοξία. Αυτό νομίζω ότι είναι βασικοί άξονες του χριστιανισμού. Έχουμε να παλέψουμε με αυτούς, έτσι έχουμε να αναμετρηθούμε με το κόστος της ίδιας μας της πίστης και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε και έμπρακτα, έτσι, για κοινωνίες που να διακονούν. Η αγάπη είναι πάντα κάτι καρδιακό, έτσι, δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται νόμος ή δεν ξέρω τι, αλλά κοινωνίες οι οποίες να διακονούν. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το μίσος ή τη μυσαλλοδοξία ή τον διωγμό, έτσι, εκ μέρους κανενός. Αυτή τη στιγμή όντως διώκονται χριστιανοί στη Μέσο Ανατολή κτλ. Πουθενά δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Θωμάς, με κάλυψε, κυρία. Το ερώτημά μου ήταν ίδιο με τις κυρίες προηγουμένως για τους μετανάστες, για την στάση μας απέναντί τους. Γιατί πήραμε ένα μήνυμα από εσάς αγάπης, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κοιτάξτε, ήδη είπα αυτά που αισθάνομαι. Προσέξτε το εξής, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου ο τεράστιος πειρασμός των ημερών μας. Και δεν θα δίσταζα να το πω και πειρασμό δαιμονικό, το οποίο το νιώθουμε όλοι. Πάλι το λέω δεύτερη φορά, ότι αφορά και τον ομιλούντα αυτό το πράγμα. Όποτε λεχθεί η λέξη αγάπη, αρχίζει ο χλεβασμός. Αγάπη, ο εύκολος δρόμος, αγαπισμός και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτές είναι ανοησίες που δεν πρέπει να τις νομιμοποιήσουμε στον χώρο της Εκκλησίας. Η αγάπη είναι ο δύσκολος δρόμος. Είμαστε σοβαροί. Ποιο είναι πιο εύκολο? Όταν νιώσω θυχτό να γυρίσω, να χώσω μία στον απέναντι, ή να μπορέσω να ζήσω αυτή την αγάπη, να διαφωνείς και να του απαντήσω με αγάπη? Η αγάπη είναι ο δύσκολος δρόμος. Η αγάπη είναι ο δρόμος των ασκητών. Έτσι, οπότε μην μπαίνουμε σε αυτό το πράγμα. Στον φόβο αυτών της αγάπης. Αυτός ο έμπρακτος τρόπος μπορεί να μεταμορφώσει πράγματα. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι αγαπώ καθ' υπερβολή. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν αγαπώ. Και ότι σκέφτομαι δίχως να έχω κριτήριο την αγάπη.
ενοχλούμε με διάφορα πράγματα, θυμώνω με διάφορα πράγματα, έτσι, εντελώς ανθρώπινο. Αλλά η δίψα για το κριτήριο της αγάπης παραμένει. Σας λέω, είναι ο δύσκολος δρόμος. Γιατί πρέπει να δείξεις τον άλλον πώς και ο άλλος, ας πούμε, θα μοιραστεί αυτό το πράγμα. Αλλά μπορούμε, για παράδειγμα, να διαγράψουμε και την πρώτη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους, όπου μιλάει για την αγάπη. Που λέει ότι 1000 πράγματα που τα θεωρούμε πολύτιμα θα περάσουν, θα καταργηθούν στην αιωνιότητα και αυτό που θα μείνει θα είναι η αγάπη, αν υπάρχει. Αρκετά από τα άλλα στα οποία ποντάρουμε σήμερα θα κάνουν σαν άχυρο και θα μείνει το πολύτιμο, το χρυσάφι που θα αντέξει τη φωτιά. Τα λέω με την επίγνωση ότι είναι πολύ δύσκολα. Και γι' αυτό περισσότερο θα ήταν ίσως ακριβέστερο να μιλάμε για την δίψα για αγάπη, για το φιλότιμο για αγάπη. Δεν καμώνουμε ότι έχουμε τέλεια αγάπη, φτασμένη αγάπη, αλλά να μας λείπει, τουλάχιστον όταν λείπει, να είναι το κριτήριο. Έτσι είναι ο δύσκολος δρόμος και ο δρόμος που θέλει πάλεμα με τις δυσκολίες που σαφώς υπάρχουν δυσκολίες, έτσι, και εκείνη. Καλησπέρα. Εγώ σε συνέχεια τώρα αυτό που λέγατε για την αγάπη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μόνο η αγάπη αρκεί και σε σχέση με τον τύπο της θρησκευτικότητας που θα ακολουθήσει κάποιος, ποιο είναι αυτό το όριο? Γιατί αν πάμε σε ένα προσωπικό κριτήριο του τύπου εγώ αγαπάω, άρα γιατί να πηγαίνω η εκκλησία, γιατί να ακολουθώ τους τύπους, γιατί να νηστεύω, γιατί να προσεύχομαι, ποιος θα κρίνει αυτό το πράγμα? Και ποιος θα μας δώσει τις κατευθύνσεις ή πού θα τις βρούμε, μόνοι μας, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ακολουθώντας τις συμβουλές κάποιων που ήδη αποδομήσατε και είπατε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι κάποιος μας δίνει συμβουλές και πρέπει να τις ακολουθούμε. Ναι. Λίγο η ερώτηση είναι ευρύτερη, αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φυσικά ούτε καν η λέξη συμβουλή στην ομιλία μου, υπάρχει αναφορά στην δουλεία. Στη δουλεία. Και ο Χριστός, θυμόσαστε, ότι είπε ότι δεν σας αποκαλώ δούλους, σας αποκαλώ φίλους μου. Αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να ζηλεύουμε και αν θέλουμε να φτάσουμε. Δεν έχουμε λόγο να ζηλεύουμε καμία δουλεία. Και όταν ο Χριστός μίλησε, όταν περιέγραψε τα έθνη στους ειδωλολάτρες, δεν κάθισε να πει, ας πούμε, η πίση, η δείξη, πιστεύουν το ένα, πιστεύουν το άλλο κτλ. Ποιο σημείο έφερε ως διακριτικό, χαρακτηριστικό, ως ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ των ειδωλολατρών, των εθνών αφενός και των μαθητών του αφετέρου? Την εξουσία. Και το να μετατρέπονται οι άνθρωποι σε δούλοι. Είδατε, λέει, βλέπετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατεξουσιάζουσιν, κατακυριεύουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Το διακριτικό είναι λοιπόν άνθρωπος να μην μετατρέπεται σε δούλος. Η υπόθεση του πώς θα διδαχτώ μες στην ιστορία και πώς θα κάνω υπακοή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Η απάντηση είναι εύκολη. Από πού θα δούμε τα κριτήρια, πώς θα τα διακρίνουμε αυτά τα κριτήρια, είναι η ζωή της Εκκλησίας μαζί με την προσωπική ευθύνη. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει απόλυτη και απροϋπόθετη υπακοή, γιατί η προϋπόθεσή μας είναι πάντα ο Χριστός. Και τι σημαίνει υπακοή στην πολύτιμη παράδοση της Εκκλησίας? Θέλω και δέχομαι το θέλημά σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Θέλω και υποτάσσω το θέλημά μου. Δεν σβήνεται. Κάποτε η Εκκλησία καταδίκασε την αίρεση του μονοθελητισμού με πρωταγωνιστή εκείνης της μάχης τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Το ανθρώπινο θέλημα δεν πρέπει να σβήνει ποτέ. Το ανθρώπινο θέλημα πρέπει να δυναμώνει. Πρέπει να θελήσουμε λυσασμένα τον Χριστό. Να θελήσουμε έντονα, ζηλούτε την αγάπη, λέει ο Άγιος Παύλος. Όχι απλώς πάρτε και λίγη αγάπη, ζηλούτε την αγάπη. Να την θελήσετε με ορμή, με πόθο. Όταν λοιπόν ακούω τον εμπειρότερο μέσα στην Εκκλησία, όποτε σκύβω το κεφάλι να δω τι λέει η Γραφή, όποτε βάζω τον εαυτό μου μέσα στην θέση της Εκκλησίας να δω τι μου λέει η λειτουργική τη ζωή, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με έντονη αυτή την δίψα, αυτή την επιθυμία.
Αυτό που το ερώτημα λοιπόν που θέσετε για την αγάπη, το πώς και πού θα τα βρω τα κριτήρια, είναι ακριβώς ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, ψάχνοντας να βγάλουμε έτσι οτιδήποτε μπορεί έτσι αυτό να το θολώνει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί στις μέρες μας αυτή η σπουδαία έννοια ή μάλλον η σπουδαία πραγματικότητα της αγάπης όντως θολώνει από πάρα πολλούς παράγοντες. Ας πούμε και στις διαφημίσεις και στην καθημερινή ζωή, ο πρόχειρος, ο απέσιος, ο απαράδεκτος, ο χυδαίος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η λέξη αγάπη, όχι είναι, χρησιμοποιείται η λέξη αγάπη, σημαίνει ουσιαστικά ο γουστάρο. Το βλέπουμε και στις διαφημίσεις, το βλέπουμε και αλλού. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ αγαπώ το τάδε πράγμα. Δεν μπορείς να πεις αγαπώ και να είναι αληθινή αγάπη ένα πράγμα. Αθλούμε στο να αγαπήσω τον άνθρωπο, δηλαδή ένα ζωντανό όν που μπορεί να μου πει ναι, μπορεί να μου πει και όχι. Και γιατί μιλώ για αγάπη, είδατε ότι από την αρχή αυτό που προσπαθούν τα φτωχά μου λόγια να πούν, είναι η εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό ο οποίος έχει όνομα Ιησούς Χριστός και τριαδικός Θεός. Οπότε δεν μιλώ για μια αγάπη σούπα, για ένα ομίχλωμα αγάπης. Και ο Θεός αγάπη εστίν είναι ο μοναδικός ορισμός του Θεού που έχουμε στην Αγία Γραφή για έναν και απλούστατο λόγο. Θα μας το πούν αύριο τα Θεοφάνεια που θα φανερωθεί της τριάδος προσκύνησης. Ο Θεός αγάπη εστίν επειδή ο Θεός τριάς εστίν. Τον ομολογούμε τον Θεό ως τριάδα σημαίνει τον ομολογούμε ως Θεό. Δηλαδή είναι τρεις υποστάσεις που αδιάκοπα η μία ανοίγεται αγαπητικά στον άλλον. Οπότε θέλετε να μιλήσουμε για το τριαδικό δόγμα. Θα μιλήσουμε όλη την ώρα που μιλώ για αγάπη. Στην πραγματικότητα μιλώ για το δύσκολο εκείνο κεφάλαιο της δογματικής μας που λέγεται τριαδολογία. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, αν θέλουμε την χρησιμοποιούμε. Αλλά είναι ακριβώς ο τρόπος ύπαρξης του Θεού μας. Είναι εφαρμοσμένη δογματική η αγάπη. Άρα ουδείς διχασμός, ουδέν διαζύγιο μπορεί να υπάρξει και ουδέν διαζύγιο μπορούμε ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής να νομιμοποιήσουμε, από διαφόρους που το λένε, μεταξύ αγάπης και αληθείας. Η αγάπη είναι αυτό και η αλήθεια είναι αυτό. Εάν θελήσω να σβήσω την αγάπη, θα σκίσω και την αλήθεια. Οφείλουν να πηγαίνουν μαζί. Αν τα καταφέρουμε να πηγαίνουν διαφορετικά, τόσο το χειρότερο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη φιλοξενία. Να σας ξαναδούμε. Τώρα ξέρετε ότι ο πατήρ Ιωαννίκιος είπε 2-3 φορές αυτό δεν το καταλαβαίνω, το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνετε φυσικά ότι εννοεί ότι το έχει καταλάβει, οπότε οι υπόλοιπες ερωτήσεις τον ίδιο. Ναι. Μα εγώ μπερδεύω τον κόσμο, αφήστε δεν. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και τον ομιλητή μας και τον πατέρα Ιωαννίκιο. Και επίσης να σας πω, μη φύγετε, περάστε από εδώ, θα έχουμε μπροστά τη Βασιλόπιτα. Θα σας δώσουμε από ένα κομμάτι και ο τυχερός έχει ένα πολύ ωραίο δώρο από τον πατέρα Ιωαννίκιο, από τη Μονή, που είναι, από τη μία μεριά είναι ο Μέγας Βασίλειος και από την άλλη είναι γραμμένο το Ιησούς Χριστός νεκά. Είναι ένα σημαίνιο, να σου πει καλύτερα. Όχι, τι να πούμε, είναι ένα φρουρί το οποίο είναι σημαίνιο, δεν είναι χρυσό. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο, χειροποίητο είναι. Θα κάνει ένα παιδί εδώ κοντά και είναι φυσικά το φρουρί της Βασιλόπιτας, όποιος το τύχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλά Άγια Θεοφάνεια, αύριο η Κλαδοράκη δεν θα λειτουργήσει στο μοναστήρι, να ξέρετε, έχουμε...